Το γεγονό ότι εμφανίζεται υποψήφιο του Ευρωβουλευτή να αναφέρεται σε δολοφόνους τη κυβέρνηση. Ένα. Ένα. Και α πούμε ότι η κυβερνητική είναι δολοφόνοι. Mm -hmm. okay. είναι. Να μπούμε σε αυτή τη σκέψη. Mm -hmm. Είναι δολοφόνη το 41% των πολιτών που ψήφισαν ε, Νέα Δημοκρατία και Μισθωτάκι. Mm -hmm. ε, και ακόμη αυτό δεν έχει καταδικαστεί. Αυτό κόμμα επισήμω. Όχι, όχι. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση κυρία Κεχαγιά, ακόμη ή, και να τη ευχηθώ σιδηροκέφαλη στα καθήκοντά τη. Δεν έχει βγάλει ακόμη ανακοίνωση που να σχολιάζει ή να επιδοκιμάζει ενδεχομένω ή να καταδικάζει, δεν το ξέρω, θα μα το δει πού είναι τι δηλώσει αυτού του υποψηφίου. Δεν θέλω καν να αναφέρω το όνομά του. Καλά, δεν είναι ακόμα υποψήφιο. Ένα περιφέρεται. Ένα Δηλώνει υποψήφιο. Ναι. Τώρα, το αν οι επαγγελματικέ του ενασχολήσει δεν τον βοηθούσαν <coughs> να έχει το γίγνεσθε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα αφορά τον ίδιον. και εκείνου που τον υποστηρίζουν. Αλλά επαναλαμβάνω, δηλώνει ότι είναι δολοφόνη το 42% των πολιτών. Ο συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, επισήμω δεν έχει χρηστεί ακόμα υποψήφιο. Ναι, ναι, εγώ δεν άκουσα καμία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εάν υπήρχε νεοδημοκρατή δεξιό. Mm -hmm. Που να περιφερόταν στο όνομα ότι μπορεί να τον κάνει υποψήφιο ναι, ναι. Και δήλωνε τέτοια πράγματα, τέτοιε αντιλήψει mm -hmm. μίσου για αντιπάλου του. Σε πρώτα απ' όλα θα του είχαμε κάνει καρμιδάκια, δεύτερον, θα είχαμε κάνει καρμιδάκια τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματο που τον κρατάει ακόμα. όφιλε το κόμμα να πάρει θέση. Εννοείται, αυτέ, πολύ σωστά έβγαλε χθε μια ανακοίνωση ο, ο κ. Μαρινάκη και είπε mm -hmm. ότι αυτά είναι κασιδιάρικη αντίληψη. Είναι λοιπόν, ρητορική μίσου γενικότερα. Είναι ρητορική μίσου και κασιδιάρικα πράγματα. Λοιπόν, να τοποθετηθεί τώρα. Τώρα είναι πρωί 7 .20 και 20 Δευτέρα να... και αυτοί οι να έρνονται ένα σαν